Contrahunter. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους του Καναγιού. 15 Αύγουστο σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στους Παναγιώτιδες, στις Παναγιώτες, στις Δέσποινες, στο Μάριο, στον Τάκη κτλ. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε το όνομά σας. Σήμερα αυτό το επεισόδιο γυρίστηκε σήμερα στις 15 Αυγούστου και σε λίγο θα το φτιάξω και θα το ανεβάσω. Οπότε είναι ένα γρήγορο, χαλαρό και read through επεισοδιάκι με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τεύχος. Πριν ξεκινήσω στο read through του Game Pro νούμερο 1 που σας έχω δείξει, να πω ότι αυτό το περιοδικό μου το έκανε donate στο κανάλι ο φίλος του καναλιού, ο οποίος με συνάντησε και στο δρόμο κάποτε τυχαία και μου λέει: «Φίλε, είσαι ο Console Hunter», και έκτοτε γίναμε φίλοι, ο Θάνος ο Φασούλας. Αυτό λοιπόν το έχω ξαναδείξει ότι μου το είχε κάνει δώρο, γιατί είχε δει ότι έψαχνα να ολοκληρώσω τα Game Pro και το νούμερο 1 ήταν αρκετά δύσκολο και ο Θάνος απλόχερα μου το χάρισε. Να πω επίσης ότι για όσους δεν γνωρίζουν, έχω κάνει ένα εγχείρημα στο site μου, το Console Hunter, όλα τα Game Pro τα τεύχη, είχα δεσμευτεί ότι όταν θα τα αποκτήσω όλα θα ανεβάσω σκανερισμένα όλα τους τα εξώφυλλα στο site του Console Hunter, ώστε όσοι φίλοι θέλουν να απολύσουν εκείνα τα εξώφυλλα ή και να δούνε ακόμα καλύτερα σε ποιο τεύχος υπήρχε πιο review, πιο walkthrough κτλ, ή να δούνε και αριθμητικά ποιο Game Pro τους λείπει παρότι δεν θα ξέραν το εξώφυλλο, αυτή η προσπάθεια που έκανα στο site είναι αποκλειστικά για νοσταλγούς και για συλλέκτες gaming περιοδικών. Να πω ότι ο σκοπός μου ήταν πριν 1,5 χρόνο περίπου, ή ένα να το πω καλύτερα, μάλλον πέρσι το καλοκαίρι πριν ένα χρόνο, ήθελα να αποκτήσω τα περισσότερα ελληνικά gaming περιοδικά και να κτίσω προφανώς μια από τις μεγαλύτερες συλλογές στην Ελλάδα. Το έχω καταφέρει με 700 περίπου περιοδικά στην κατοχή μου. Μου μένουν, παιδιά, πάρα πολύ λίγα για να έχω full set στις πιο καλές σειρές. Συγκεκριμένα για το game στο περιοδικό μου λείπουν μόνο 6 τεύχη από τα 157. Σας βάζω τους αριθμούς τώρα εδώ να τους δείτε ποια είναι αυτά. Επίσης ψάχνω εδώ και 7 χρόνια ένα τελευταίο τεύχος που μου είχε μείνει από το Nintendo Club, το περιοδικό, το νούμερο 3. Σας το δείχνω εδώ να δείτε ποιο είναι. Και επίσης μου λείπει και ένα τεύχος από το Nintendo World, το περιοδικό, και ένα τεύχος από το Pixel Next Generation. Σας τα δείχνω εδώ να τα δείτε. Παιδιά, αν κάποιος φίλος τα έχει τυχόν ή διπλά ή δεν τον ενδιαφέρουν, ευχαρίστως να του τα αγοράσω, ή αν θέλει να τα κάνει ένα donate να τα κάνω και παρουσίαση στο κανάλι. Οπότε λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, εδώ σήμερα θα δούμε το πρώτο Game Pro, το background story, τι υπήρξε πριν από το Game Pro, είναι γραμμένο στο blog στο site μου, στο ίδιο session με τα εξώφυλλα του Game Pro, οπότε αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, έχω κάνει την έρευνά μου και βρίσκεται σε εκείνη την σελίδα στο site, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε και στο link που σας δείχνω εδώ, για να πάτε να το χαζέψετε. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και ξεκινάμε με ένα πολύ χορταστικό λοιπόν read through εδώ που θα δούμε από το πρώτο Game Pro. Καταρχήν βλέπουμε στο εξώφυλλο ότι από πάνω έχει όλες τις τότε εταιρείες, Sega, Nintendo, λέει Jaguar, όχι Atari, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που βλέπετε, οπότε στις πρώτες δύο λέει για τις εταιρείες και μετά λέει τα μοντέλα. CD32 της Amiga, Philips CD-i που είχε βγει τότε, το 3DO, το Neo Geo, και επίσης έκανε αφιέρωμα και στα arcades παιχνίδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι κυκλοφορεί τον Απρίλιο του 1995, 800 δραχμές, πρώτο θέμα το Killer Instinct και οδηγός, και εδώ βλέπουμε στα Pro Reviews NBA Jam Tournament για Mega Drive και SNES, Space Age Mega CD, Jurassic Park 2, δεν λέει για πού, έκπληξη, Iron Soldier στο Jaguar, Syndicate στο Jaguar, Wario Blast και άλλα πολλά. Έρχονται οι νέες κονσόλες της 5ης γενιάς, το Saturn και το PlayStation, και θα μας δείξουν και ένα αφιέρωμα από την Consumer Electronics Show με κάποια διάφορα παιχνιδάκια εδώ, Earth Go Gym κτλ.
Πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή λοιπόν αυτό το τεύχος. Εγώ να πω ότι το πρώτο μου τεύχος Game Pro ήταν το νούμερο 5 με το Philips το CDI. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε και βλέπουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Και επίσης εδώ βλέπουμε ότι το περιοδικό user, για όσοι το θυμάστε, εγώ είχα περιοδικά user πριν το Game Pro, από πρώτη γυμνασίου έπαινα, παρότι δεν είχα PC, μου κέντριζε αυτός ο κόσμος το ενδιαφέρον και ήθελα να παίρνω περαιτέρω γνώσεις και ας μην δεν είχα τότε PC. Αδερφά λοιπόν περιοδικά με το user. Συγγνώμη λίγο για την αντανάκλαση εδώ, αλλά πραγματικά είναι λίγο δύσκολο με φως από όποια γωνία και να το δοκιμάσω, να μην έχω καθόλου λάμψεις, αλλά θα το προσέχω να μην γίνεται κουραστικό. Εδώ βλέπουμε τα περιεχόμενα του περιοδικού, στρατηγική και μόνιμες στήλες. Θα κάνω ένα zoom παραπάνω, να βλέπετε λίγο καλύτερα. Και ξεκινάμε. Εδώ είναι, παιδιά, το editorial ουσιαστικά. Και εδώ γράφει ένα νέο περιοδικό, είναι μια είδηση πάντοτε. Μπλα μπλα μπλα. Μιλάει για κονσόλες. Και να πω επίσης ότι ο άνθρωπος πίσω από αυτό είναι ο Γιάννης Δελής, από αυτό το εγχείρημα του Game Pro, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος πίσω από το περιοδικό Gamer, που είναι ο μπαμπάς του Game Pro για περιορισμένα τεύχη, μέχρι που το τεύχος εκείνη η σειρά μάλλον ήταν ένθετα στο περιοδικό το user και αποφασίστηκε εκ κοινού, δηλαδή, ένα νέο περιοδικό αποκλειστικά μόνο για κονσόλες. Εδώ βλέπουμε γράμμα από τη σύνταξη. Τα γράμματα αυτά είχαν πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα βρω ένα τυχαίο την πρώτη σελίδα. Αγαπητό Game Pro, με άριστα το 10 βαθμολόγησέ μου τις κονσόλες SNES, Mega Drive, Ultra 64, Saturn, Jaguar, Neo Geo CD και 3DO. Ποιο platform game έχει καλύτερα γραφικά και ποιο είναι το καλύτερο? Τι είναι τα combos του Super Street Fighter 2? Εύλογες ερωτήσεις του παγουλά του Άλκη. Και γράφει η σύνταξη βαθμολογίας: Super Nintendo 7, Mega Drive 7, Ultra 64, ερωτηματικό, Saturn 8, Jaguar 8, Neo CD 6, 3DO 7. Μάλιστα. Αγαπητό Game Pro, η εκτενοβολία που έχει το Game Gear είναι το ίδιο βλαβερή μέχρι της τηλεόρασης? Αν έπεσε έναν τρόπο να την αποφύγω, το Mega Drive έχει μέλλον περισσότερο από το SNES? Το Game Boy είναι καλύτερο από το Game Gear? Το tuner που μπαίνει στο Game Gear έχει καλή λήψη καναλιών? Αν ναι, πώς θα μου στοιχίσει και σε ποιο ακριβώς μέρος μπαίνει? Ακτινοβολία, λέει ο συντάκτης, απαντάει, υπάρχει, αλλά είναι ανάλογη με το μέγεθος οθόνης. Είναι πολύ μικρή οθόνη του Game Gear και δεν έχει ιδιαίτερους κινδύνους. Σαν 16-bit μηχανήματα έχουν τον ίδιο τρόπο ζωής, πράγμα που πιο πρακτικά σημαίνει ότι εξακολουθούν να κυριαρχούν για το 1995 και παιχνίδια θα βγαίνουν τουλάχιστον μέχρι το 1998. Το Mega Drive έχει ένα ελαφρό πλεονέκτημα αφού η Sega το έχει εξοπλίσει με CD και με το 32X τώρα. Περιμένουμε τις ανάλογες κινήσεις της Nintendo. Όχι, να σπάμε για μια περιορισμένες δυνατότητες. Πολύ καλή λήψη, στοιχίζει περίπου 30.000 δραχμές και μπαίνει σαν cartridge στο TV Tuner. Επειδή αυτά τα γράμματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα από τα πρώτα γράμματα και κάπου κιόλας γράφουν εδώ ότι είναι σχετικά με... τα είχαν στείλει αυτά τα γράμματα στο τελευταίο τεύχος του Gamer, μετά δηλαδή από το τελευταίο τεύχος του Gamer, και πήραν εκείνα τα γράμματα και τα προσθέσανε με τη μία στο τεύχος 1 του Game Pro. Ένα τυχαίο τώρα που πήγε το μάτι μου. Τι είναι το Mode 7 για SNES? Ποια είναι τα καλύτερα shooter map για SNES? Το Mode 7 είναι μια ενσωματωμένη hardware δυνατότητα που στηρίζεται στα εξειδικευμένα chips του Super NES να περιστρέφει τα γραφικά της οθόνης και να παράγει διάφορα κριτικά εφέ. Το γνωστό rotational scaling που λέμε. Και σχετικά με αυτό θα διαβάσετε και στο επόμενο τεύχος του Grid στη στήλη μου τη Retro. Protector, Axelai, Darius Twin, Desert Strike, Gradius 3, Parodius, Phalanx, Strike, Gunner, Super Aleste και Super Sweet. Λοιπόν, προσπερνάμε. Hot at the Arcades. Εδώ βλέπουμε ότι το Virtual Fighter 2 ήταν πολύ hot τότε. Διαφήμιση Gamers Club The Cool Shop. Όχι The Cool Spot, The Cool Shop. Είχε πάρει το logo. Πνευματικά δικαιώματα ούτε καν τότε δεν υπήρχαν. Εδώ βλέπουμε κουπόνι έκπτωσης, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σύνηθες. Και εδώ ας πούμε βλέπουμε τα μηχανήματα αυτά, τα 3DO, Neo Geo CD, που πραγματικά τότε είχαν κοινό το 95. Τσουλήσαν, δεν τσουλήσανε, είχαν έρθει στην Ελλάδα και υπήρχε κοινό γι' αυτά. Ultra 64 Test.
Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Ultra 64 για τους νεότερους, να πούμε ότι ήταν η αρχική ονομασία του Nintendo 64 και επίσης να πούμε ότι βγήκανε και κάποια τεμάχια στην Αμερική Ultra 64 που έχουν το logo Ultra 64 και όχι Nintendo 64 μπροστά στην πρόσωψη, το οποίο τα κάνει τρομερά σπάνια καθώς βγήκαν σε πάρα πολύ περιορισμένους αριθμούς. Και από όσο ξέρω, ένας φίλος, ο Νικόλας Ράσελ, έχει ένα Ultra 64 στη μεγάλη ρετρό συλλογή του από κονσόλες. Κάποια στιγμή πρέπει να πει στον Νικόλα για room tour. Συνεχίζουμε λοιπόν, εδώ βλέπουμε το Killer Instinct. Ειδικό θέμα, βλέπουμε για το Saturn. Ζουμάρω λίγο. Για το Saturn που θα έρθει. Pro Review Virtua Fighter. Virtual Racing. Μερικά CD παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε σε Ιαπωνέζικο Saturn. Όπως είναι γνωστό, το Saturn στην Ιαπωνία είχε βγει πρώτο και πάρα πολλά μαγαζιά της εποχής στην Αθήνα φέρνανε, κάνανε εισαγωγές από Ιαπωνία και φέρανε τα Japanese τα μηχανήματα που κάποια παίζανε, κάποια δεν παίζανε και παρήχανε μαζί και διάφορα ανταπτοράκια και τα λοιπά για να παίξουν. Ή κάποια ήταν μηχανήματα π.χ. ξεκλείδωτα. Digital Shinobi, Panzer Dragoon. Shinobi, γιατί το είπα Shinobi. Κάπου το έχω ακούσει και μου έχουν κολλήσει το Shinobi, ενώ εγώ το λέω μια ζωή Shinobi. Shinobi λοιπόν. Κοιτάξτε, εδώ είναι ενδιαφέροντα πραγματάκια. Θα κάνω ένα zoom εδώ. Εδώ βλέπουμε γκατζετάκια για Game Boy και Game Gear stuff, μέχρι carrying cases. Κοιτάξτε εδώ, σκηνικά. Light Boy φάση. Εδώ θήκη για Game Gear με προστασία. Δηλαδή, ωραία πράγματα, παιδιά. Υπήρχαν πολλές επιλογές και πατέντες third party εκείνη την εποχή. Κι άλλο ειδικό θέμα. Πώς χτυπάνε τώρα τις πωλήσεις σαν πρώτο περιοδικό. Σου γράφουν για το PlayStation και για το Saturn πριν. Εντάξει, τι άλλο θέλανε τότε. Μονοσέλιδο βέβαια το αφιέρωμα. Sony PlayStation ήρθε για να μείνει. Εύστοχο η ονομασία του τίτλου, γιατί όντως ήρθε και έμεινε. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν επίσης ότι όλα αυτά τα άρθρα που βλέπετε δεν είναι από Έλληνες συντάκτες, ήταν από ξένους συντάκτες, από το αμερικάνικο ή από το αγγλικό το GamePro, τα οποία η ομάδα αυτή του κύριου Γιάννη Δελή τα έπαιρνε και τα έφτιαχνε στα κομμένα ραμμένα στα ελληνικά μέτρα μαζί με τις αντίστοιχες μεταφράσεις ή βάζοντας και κάποιες προσωπικές πινελιές στα άρθρα. Η ελληνική σύνταξη στο GamePro ήρθε από το τεύχος 20. Ναι, για 20 τεύχη. Υπήρχε ουσιαστικά μία μετάφραση των αγγλικών και των αμερικάνικων Game Pro. Εδώ βλέπουμε διάφορα άλλα Pro Reviews σε παιχνίδια. Weapon Lord, ειδικό θέμα. Ενδιαφέρον, το Weapon Lord τότε, ναι, το είχα δει πάρα πολλές φορές στο Game Pro. Πάντα μου είχε κάνει εντύπωση αυτό εδώ το background πίσω με τις νεκροκεφαλές σε αυτή την πίστα δηλαδή που παίζανε, ήταν εντυπωσιακό. Τον λόγο έχουν τα όπλα, σαν τον κράτος μιας αυτού. Συνέντευξη του δημιουργού του παιχνιδιού. NBA Jam TE Tournament Edition, δηλαδή έτσι το λέω εγώ, TE, για Super NES. Εντάξει, φοβερό παιχνίδι. Έχω παίξει, έχω πάρα πολύ καλή μαζί του στο Mega Drive με το κολλητό μου τότε το σωτηράκι. Και άλλα Pro Reviews συνεχίζουμε για Mega Drive, Road Rush 3, Ghostbusters 2, Zenblade. Software Center, αγαπημένο μαγαζί το Software Center, το έχω πει και σε άλλα μου επεισόδια με κουπόνι παραγγελίας.
Πάρα πολλοί κόσμοι από την επαρχία ψώνιζε από τα μαγαζιά της Αθήνας. Αυτό επίσης μου το είπε και ο φίλος ο Κώστας ο Χαρατζηλίας στο επικό Game Room Tour που κάναμε 1η Αυγούστου. Ο Κώστας μου είπε ότι από τη Ζάκυνθο παρέγγελνε από μαγαζιά από την Αθήνα τα αγαπημένα του video games. Εδώ βλέπουμε και κάποιες τιμές. Αξίζει λίγο να ζουμάρουμε, να τα δείτε λίγο καλύτερα. Έτσι από ενδιαφέρον δηλαδή, πόσο κοστίζανε τότε. 1995 έτσι, μην ξεχνιόμαστε. 32x για Mega Drive, 63600, Jaguar και Game 85.000, Sega Saturn, 235.000 δραχμές το import. Πω, πολλά λεφτά παιδιά, πολλά λεφτά. Και PC βλέπουμε εδώ. 3DO. Χαμούλης. Έχω κατέβει άπειρες φορές στο Software Center, είναι η αλήθεια. Πάμε να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, αλλά πρακτικά αυτό εδώ που κάνω είναι για να δούνε άτομα τα οποία δεν έτυχε ποτέ να δουν, ας πούμε, το συγκεκριμένο περιοδικό, το νούμερο 1 του GamePro, να δούνε πώς είναι μέσα. Κάποιοι φίλοι που το είχαν και δεν το έχουν πια, να θυμηθούν τις στιγμές εκείνες που το ξεφυλίζανε πιτσιρικάδες, και φυσικά οι νεότεροι να πάρουν μια ιδέα πώς ήταν τα περιοδικά τότε και πώς ήταν και το GamePro, ας πούμε, που για τους περισσότερους θεωρείται το κορυφαίο ελληνικό gaming περιοδικό που πέρασε ποτέ. Jurassic Park 2 τελικά είναι για Super NES, το Chaos Continuous δεν μας το έλεγε στο εξώφυλλο, δεν έγραψα SNES εδώ, το ξεχάσαμε. Corpse Killer για 32X. Εδώ βλέπουμε το σύστημα της βαθμολόγησης γενικά που είχαν μετά και όλα τα GamePro. Να το δείξουμε λίγο εδώ καλύτερα. Δείχνει αν τρελαίνεται, αν πορώνεται, αν κοιμάται όρθιο. Δηλαδή έτσι πήγαν κάπως τα ratings στα περιοδικά στο GamePro. 3DO, αφιέρωμα, review, sorry. Mega CD παιχνίδια εδώ, Cadillacs and Dinosaurs, Space Ace, Frankenstein, Iron Soldier για Jaguar, το έχω αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα από τα καλά του Jaguar που προσπάθησαν να δείξουν τις 3D δυνατότητες το 1995, μην πω 94 που είναι το παιχνίδι κανονικά. Συγγνώμη. Υπάρχει και το Iron Soldier 2 που είναι στη λίστα μου για Jaguar που θέλω να πάρω. Κάποια άλλα γρήγορα reviews για Super NES. Βλέπουμε ποικιλία, βλέπουμε αναφορές σε 16-bit πάρα πολλές. Το 95 τα 16-bit παιδιά δίνανε ακόμα πόνο. Παρότι θα κυκλοφορούσαν πόσες κονσόλες και add-ons, τα 16-bit ήταν ακόμα εκεί δυνατά, γιατί εξάλλου με αυτά είχαν μεγαλώσει τότε εκείνοι οι gamers. Η πέμπτη γενιά ήταν καινούρια στο προσκήνιο και τα 16-bit φιγουράραν πάρα πολύ και θα φιγουράραν και για αρκετά χρόνια ακόμα, τουλάχιστον μέχρι το 97 και λίγο 98. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που έπαιζε με 16-bit συστήματα, Mega Drive και Super Nintendo. Ο παράδεισος των video games με Echo the Dolphin, Athens Club εδώ, βλέπουμε κάποιες τιμές, Mega CD 2 και Game, 32.900 παιδιά, συν ΦΠΑ, οπότε δεν, συγγνώμη, 39.200, οπότε δεν είναι αυτό η τελική τιμή. Νέο Geo Cartridge, από 20.000. Συνεχίζουμε, The Death and Return of Superman. Πολύ καλό παιχνίδι αυτό για το Mega Drive. Wario Blast, Game Boy, αναφορές και σε 8-bit παιδιά. Κάτι το οποίο το περιοδικό Games που βγήκε λίγο μετά δεν είχε καμία αναφορά σε 8 και σε 16-bit τίτλους. Είχε μόνο για τη νέα γενιά. Αυτό το παιχνίδι, Biker Mice from Mars, καρτούν κιόλας αν το θυμάστε. Πολύ αστείο καρτούν που παίζε, αν θυμάμαι καλά, από το Mega Channel. Πολλά reviews, χορταστικά reviews. Teleclub διαφήμιση. Πάμε λίγο να δούμε εδώ τιμούλες, γιατί ξέρω ότι σίγουρα θέλετε πολύ να τα δείτε αυτά. Game Boy 18.950, Super NES 29.900, Mega Drive
38.900. Γιατί είναι φίλε 10.000 πάνω. Συνήθως το αντίθετο γινότανε. Amiga CD 32 S&D Games 56.900. Νέο Geo CD κάτω. Jaguar. Και 32X. Περιφερειακά για Amiga 1200 βλέπουμε εδώ. Ένα πάρα πολύ δυνατό επίσης μαγαζί, το Players Teleclub, και αυτό με δικές του εισαγωγές. Συνεχίζουν και άλλα pro-review. X-Men Clone Wars ήταν το πρώτο αμερικάνικο παιχνίδι που πήρα όταν ξεκίνησα τη συλλογή μου πίσω στο 2015, τη Retro, να πάρω δηλαδή παιδικά αποθυμένα κτλ. Το Clone Wars ήταν από τα πρώτα παιχνίδια, ήταν το πρώτο παιχνίδι βασικά του Mega Drive νομίζω που πήρα, και σε Genesis. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ καλό. Έλα μωρή καβασάκι, μωρή τρέλα, Game Gear, Super Ibiki, όχι Super Bike, Super Ibike Challenge, τέλος πάντων υπάρχουν και λάθη ορθογραφικά, για να μην λέμε ότι μόνο άλλα περιοδικά έχουν ορθογραφικά λάθη, ξέρω εγώ. Game Gear, Mickey Mouse εδώ, Itchy Scratchy Game. Βασίλη, αυτό αφιερωμένο για σένα, ρε. Itchy και Scratchy να πούμε. Και λίγο Prodigy από κάτω. Game Gear iStar. Εδώ συνεχίζουμε. Ogre Battle. Super NES. Δεν το είχα δει βέβαια ποτέ στα μαγαζιά αυτό το παιχνίδι. Κι άλλα για Super NES εδώ, κι άλλες διαφημίσεις. Console Club, παιδιά, άλλο δυνατό μαγαζί από τότε, που τώρα μαζί με το Software Center είναι και τα μόνα που έχουν μείνει από εκείνη την νοσταλγική εποχή. Console Club, τώρα δεν είναι πολύ μικρά τα γράμματα, δεν μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα. Πάμε tips. Πολύ γνωστό session αυτό, το layout, αυτό το μαύρο εδώ και οι φωτιές. Πάντα ανυπομονούσα να δω tips αν υπήρχαν για κάποιο παιχνίδι που είχα και τυχόν μου σπάγε τα σηκώτια. Mega CD, Jaguar, Donkey Kong, μυστικό bonus room, πιο απ' όλα, γιατί είχε άπειρα. Και άλλα tips. 32X, Virtual Racing Deluxe, Echo the Page of Time, 3DO. Τι με έχει πιάσει σήμερα. Λοιπόν, οδηγό στρατηγικής Game Pro, Killer Instinct για arcade. Κοιτάξτε εδώ τώρα, μας δείχνει δηλαδή τι γίνεται εδώ, ποια είναι τα μπουτόν στο arcade, τι κάνει κάθε τι, και μας παίζει όλους τους χαρακτήρες, παιδιά. Μας τους δείχνει όλους και μας δείχνει τα κολπάκια τους. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Εδώ. Special Techniques. Killer Combos. Special Techniques. Με όλους τους παίχτες. Orchid. Chief. Fulgur. Cinder. Saberwolf. Μεγάλο αφιέρωμα για arcade. Τώρα θα μου πεις... Οκ, okay, πώς είναι να πηγαίναν τώρα στο arcade να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα θα πηγαίνανε πολύ, αλλά εγώ ας πούμε δεν είχα πάει. Εδώ μια διαφήμιση για μοντελιστές με πάθος. Έλα ρε βεμποί. Λοιπόν, Shorts Pro Shorts, preview στο καλύτερο παιχνιδιών ή και κονσολών. Η CES, παιδιά, η έκθεση. Βλέπουμε και το Virtual Boy, το τελερό boxer, που έχω δείξει σκηνές από αυτό στο επεισόδιο Virtual Boy που έχω κάνει. Eternal Champions για Mega CD η έκδοση. Secret of Evermore, εντάξει, τι να πούμε εδώ, από τη Squaresoft, παιδιά, από τα θρυλικά RPGs του Super NES. Comic Zone, φυσικά για Mega Drive. Rayman για 32X, Saturn, 3DO, Jaguar και PlayStation. Knuckles Chaotix 32X, πολύ δυνατό παιχνίδι. Adventures of Batman and Robin, που σε μεταγενέστερο τέφος, παιδιά, του Game Pro υπήρχε το guide, και εγώ θυμάμαι είχα το πρώτο μέρος, είχα πάρει τυχαία εκείνο το τέφος, και το δεύτερο μέρος, το επόμενο τέφος, το είχα χάσει
Και το είδα, ρε παιδιά, τη λύση τώρα, αυτούς τους μήνες που μάζεψα όλα τα GamePro και πραγματικά είναι ωραίο αυτό το συνέστημα. Κάτι που θυμάσαι από μικρός και διάβαζες και είχες μόνο το ένα μέρος, να διαβάζεις μετά από 25 χρόνια, ξέρω εγώ, το δεύτερο μέρος. Εντάξει, για μένα αυτά ήταν απίστευτα, σαν σκηνικά. Earthbound Gym Special Edition για Mega CD, πλέον πάρα πολύ ακριβώς τίτλος. Donkey Kong Land για Super Game Boy, παρακαλώ. Fahrenheit για Mega CD, Flying Aces, 32X CD, δηλαδή έπαιζε και στα δύο μηχανήματα, έπαιρνε τις αποδόσεις και από τα δύο add-ons και έπαιζε με καλύτερα γραφικά. Το Pod για το 3DO που σας το έχω δείξει σε επεισόδιο, όταν έκανα την πρώτη ελληνική παρουσίαση στο 3DO, που είναι ένας κόλλος και σε κυνηγάει και του ρίχνεις με το τηγάνι εσύ, πολύ αστείο το Pod. Αρκετά παιχνίδια βλέπουμε, με μικρότερες ή μεγαλύτερες αναφορές. Hover Strike, Battle Mode, Fight for Life, Ultra Voltage, Blue Lighting και φυσικά ένα νέο περιοδικό. Δεν γίνεται να μην δεν έχει και έναν σούπερ διαγωνισμό με πολύ δυνατά δώρα βλέπουμε. Πρώτο δώρο Sega Saturn, δεύτερο δώρο Neo Geo, τρίτο δώρο Mega Drive. Πού να ξέραν τότε ότι μετά από τόσα χρόνια αυτό που όλοι θα θέλαμε, συγγνώμη, θα ήταν ένα Neo Geo, που πραγματικά η τιμή του είναι αστεία μπροστά από ένα Saturn ή από ένα Mega Drive. Τέταρτο δώρο ραδιοκασετόφωνο Trevi. Πέμπτο δώρο Game Neo Geo. Έκτο, έβδομο δώρο Games για Super NES. Ένατο και δέκατο δώρο Φαν τηλεφωνικές συσκευές. Οκ, cringy. Εντέκατο και δέκατο δώρο Games Mega Drive. Και δέκατο τέταρτο και δέκατο δώρο Games για PC. Και λέει εδώ, το πρώτο τέφος GamePro είναι γεγονός. Γεγονός είναι και η προσφορά των καταστημάτων Teleclub. Οπότε προφανώς τα δώρα ήταν προσφορά από το Teleclub. Ο διαγωνισμός βλέπουμε ότι θα ολοκληρωθεί σε δύο τεύχη. Και θέλουν να τους πούμε από ποια παιχνίδια είναι οι παρακάτω εικόνες. Earthbound Jim, Jungle Book, Echo Tides of Time. Και αυτό εδώ τώρα μου ξεφεύγει, οπότε θα πρέπει να το ψάξω πάρα πολύ. Προφανώς οι λύσεις είναι μέσα στο τεύχος που κρατάω στα χέρια μου. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Δυνατός αυτός ο διαγωνισμός. Πραγματικά, αν υπάρχει κάποιος που βλέπει αυτό το επεισόδιο αυτή τη στιγμή και έχει κερδίσει κάτι από αυτά, θα ήθελα να το δω. Πραγματικά, θα ήθελα να το δω στα σχόλια. Και κοντεύουμε. Το GamePro ήταν δηλαδή το πρώτο τεύχος σχεδόν 100 σελίδες. Εδώ λέει τι συμβαίνει με το Ultra 64. Εδώ λοιπόν αυτό που σας έλεγα πριν. Εδώ βλέπουμε τα έγχρωμα Game Boy που θα γίνει και αφιέρωμα και εξώφυλλο σε επόμενο τεύχος. Νέα από τη Sega. Και ότι θα υπάρξει, λέει. Α, πολύ σημαντικό. Επίσης αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω σε ένα σύστημα Mega Drive 32X με το όνομα μάλλον Mega Drive 3. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε Genesis 3 στην Αμερική, αλλά δεν έγινε αυτό που γράφουν εδώ, το Sega Neptune. Υπάρχει βασικά μόνο ένα πρωτότυπο και ήταν ένα Mega Drive 2 με ενσωματωμένο 32X. Θα σας περάσω τώρα μια φωτογραφία να το δείτε πως ήταν αυτό. Και λέει θα είναι ένα συνδυασμός των δύο συστημάτων σε ένα μηχάνημα για 16-32 bit παιχνίδια. Και λέει ότι θα ονομαστεί Venus. Δεν ονομάστηκε τελικά Venus. Τόνισε πως ο χρόνος κυκλοφορίας είναι άγνωστος ακόμα, δεν γνωρίζουν την τιμή. Μπλα μπλα μπλα. Η Atari ετοιμάζεται. Εδώ μας λέει για την Atari και τα κόλπα της. Τέλος πάντων. Virtual Boy. Κι άλλη αναφορά λοιπόν εδώ. Είναι πραγματικότητα. Η Nintendo πιστεύει θα είναι έτοιμη για να δώσει κυκλοφορία το μηχάνημα μέσα στον Απρίλιο. Δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα, παιδιά, το Virtual Boy. New Kids on the Virtual Boy. Εδώ πρώτες εικόνες. Πολύ χαίρομαι που πήρα και εγώ το Virtual Boy, που το γούσταρα από τότε που ήταν τόσο μεγάλο hype. Δεν σας το έχω δείξει ακόμα το δικό μου, αλλά θα σας το δείξω σύντομα μαζί με μια άλλη κονσόλα retro που είχα αποθυμένο και την απέκτησα πρόσφατα. Όσοι με ακολουθείτε στα social θα έχετε δει για ποια μιλάω. Και έτσι κάποιες άλλες κυκλοφορίες για gadgets, Score Master για παιχνίδια Fighting Super Nintendo.
Και εδώ τη λέει, εσείς θέλετε να ανταγωνιστείτε σαν αυτούς, αν όχι αλλάξτε σελίδα. Για να αλλάξουμε σελίδα. Χα. Προφανώς μπηχτεί για κάποια άλλα ένθετα. Κάτσε να δούμε και τη γράφει. Εισιτήρια για τη Σαραγώσα έχετε? Πιστεύεις ότι με αυτά τα μούτρα έχεις ελπίδες να αγοράσεις το Game Pro? Ήρθαμε πρώτοι. Εγώ λέω να έρθουμε τον άλλο μήνα. Περίεργο γραμματάκι. Οπότε εδώ μας λέει, μας παρουσιάζει η τελευταία σελίδα για τις συνδρόμες. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχα γίνει συνδρομητής σε κανένα περιοδικό, γιατί δεν ακολούθησα ποτέ κανένα περιοδικό. Είχα πολλή ποικιλία και έπαιρνα συνέχεια και από άλλα. Δηλαδή ήταν πάρα πολλές οι φορές που έχω δει τώρα στη συλλογή μου που έχω τεύχει που έπαιρνα ταυτόχρονα και το Games και το Game Pro και τα PlayStation Magazine μετά και τα λοιπά και το Nintendo World, όλα ταυτόχρονα. Οπότε, επειδή τότε ήταν και ακριβά τα περιοδικά για το χαρτζηλίκι ενός παιδιού που πήγαινε γυμνάσιο ή λύκειο και για να παίρνει και τόσα πολλά περιοδικά, προφανώς δεν είχα κάνει συνδρομή, αλλά τουλάχιστον ήμουν πολυθεματικός. Και εδώ βλέπουμε και μια τελευταία σελίδα, άλλη διαφήμιση με το Winners Club και βλέπουμε και εδώ έτσι τι έχει, βέβαια δεν λέει τιμές εδώ. Και τελευταία σελίδα, η κλασική διαφήμιση στα πρώτα Game Pro από τον αντιπρόσωπο της Neo Geo στην Ελλάδα, τον Άνε Ρούση, στην πλατεία Σταυρωμένου στο Εγάλεο. Neo Geo CD, διαφήμιση. Το μέλλον είναι τώρα. Και αυτό, παιδιά, ήταν το Game Pro, το νούμερο 1 και το read-through που έκανα. Ελπίζω να σας άρεσε που είδατε έτσι αυτό το γρήγορο επεισόδιο. Αν σας έφερα κάποιες αναμνήσεις ξεφυλίζοντάς το, είναι πραγματικά αυτό που θέλω να πετύχω σαν Νίκος Console Hunter και σαν κανάλι γενικά. Η νοσταλγία και αναμνήσεις είναι το παν για αυτό το κανάλι. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, περιμένω το like σας και τα λοιπά. Περιμένω τα σχόλιά σας, αν έχετε το Game Pro το 1 ακόμα, αν παίρνατε το Game Pro, αν παίρνατε κάποιο άλλο αντίπαλο περιοδικό, ποιο θεωρείτε καλύτερο gaming περιοδικό. Και σύντομα θα ακολουθούν περισσότερα read-throughs περιοδικών, όπως έχω πει, και θα ακολουθούν και περισσότερα retro reviews. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για τα σχόλια στο Fortress of Fear retro review που έκανα. Βέβαια, θέλω να το δείτε περισσότερα άτομα, καθώς έχουμε περάσει πλέον τους 3.200 συνδρομητές και περιμένω τα views να ψηλανταποκρίνονται και στους συνδρομητές. Βέβαια τώρα θα μου πεις είναι και καλοκαίρι και τα λοιπά, εντάξει, ok. Αλλά από εδώ και πέρα θα υπάρχουν πάρα πολλά read-throughs και retro reviews, καθώς θα μου είναι πιο εύκολο λόγω των περιστάσεών μου να μπορώ να βγάζω πιο συχνά επεισόδια από το να κάνω παύσεις μεγάλες ενός μήνα, τριών εβδομάδων κτλ. Να μπορώ έστω να σας πετάω ένα read-through επεισόδιο ή ένα γρήγορο retro review, να έχουμε να δίνουμε ένα υλικό, να γουστάρετε κι εσείς και να γουστάρω κι εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ όσους με παρακολουθήσατε σήμερα, να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες και τα λέμε σύντομα με ένα επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και keep it retro, guys!